Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Δόξας. Η 22η αγωνιστική για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας ή 12η εντός έδρας, αν θέλετε, για την ομάδα της Δόξας. Στο σημερινό αγώνα, η ομάδα της Δόξης υποδέχεται τον ΑΟ Καρδίας, τον οποίο νίκησε τον πρώτο γύρο ως γνωστό με 3-0. Η ομάδα της Καρδίας, η οποία νεοφώτισε την κατηγορία αυτή, η οποία προέρχεται από νίκη μέσα στο ενέδρα της με 3-0 επί της Νάουσας. Η διαιτητής της συνάντησης είναι ο σκηγητής του Συνδέσμου Θράκης, ο οποίος μάλιστα μας παίζει για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν Δόξα Νάουσα 3-0. Με βοηθούς τον κύριο Μιναδάκη και Δεδονάκη του Συνδέσμου Καβάλας. Ο Παναγιώτης Ζαβαράς για τη Δόξα έχει επιλέξει τους Σικαλιά, Βιτλή, Γκρισιάν, Λαδάκη, Δουκάκη, Πινδώνη, Ιγκόρ, Καρλόπουλο, Ρεβιθόπουλο, Ιώτη και Παπαζαχαρία. Και την 18η συμπληρώνουν Κουρτεσιώτης, Κωστόπουλος, Μπουσινάκης, Μαρκόπουλος, Καράδαης, Παναγιωτούδης και Μαρτσάκης. Ο κύριος Βαγγέλης Αλεξόπουλος για την ΑΟ Καρδίας ξεκινάει με τους Φαρμάκη, Κολιούδη, Κουκουρώνα, Μπιμπισίδη Δημήτρη, Μάτσιο, Μπιμπισίδη Γιώργο, Ξανθόπουλο, Αξίδη, Μαυρή, Δημητρακόπουλο και Προσκυνητόπουλο. Ενώ συμπληρώνουν Χαρίσης, Κωνσταντινίδης, Τοπαλίδης, Σφέτιος, Αμανατίδης, Χιντασέλη, προϋπαίκτης της Δόξας και Κυβρακίδη. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες τώρα από πλευράς για τη Δόξα, το όρκος για τη νίκη, η ομάδα της Δόξας, η οποία τον προηγούμενο αγώνα έστω και στις καθυστερήσεις κατάφερε να κερδίσει την ομάδα της Καβάλας με 2-1. Η ομάδα της Καρδίας, η οποία στα εκτός έδρας μέχρι τώρα παιχνίδια στα 10, έχει 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες, ενώ το αγαπημένο το σκορ στις ισοπαλίες είναι το 0-0. Καρδία λαμβάνει μια νεοφώτιστη ομάδα. Επιθετικά έχει πετύχει περίπου όσα γκολ έχει πετύχει εκτός έδρας, αλλά τόσα και στο γήπεδό της. Ενώ αμυντικά έχει δεχτεί ακριβώς τα διπλάσια γκολ από ό,τι έχει από τη Δόξα. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει ο αγώνας με τις Δόξας και την ΑΟ Καρδίας. Ένας αγώνας δεύτερος εντός έδρας για την ομάδα της Δόξας με μεγάλο ενδιαφέρον, ώστε η Δόξα να παραμείνει στην κορυφή, στη δεύτερη θέση μάλλον της βαθμολογίας. Αρκετός κόσμος στο σημερινό αγώνα, ηλιόλουστη ημέρα, ημέρα ποδοσφαίρου θα λέγαμε. Οι οργανωμένοι, αν ακούτε κι εσείς, έχουν ξεκινήσει τα τραγούδια και τώρα ξεκινάμε το παιχνίδι με το Βιτλή. Γυρίζει πίσω στον Μιρτσιάν, Βιτλής, προσπαθεί να διώξει την μπάλα, κερδίζει την κόρτρα, Ιγκόρ. Ιγκόρ κρατάει την μπάλα, γυρίζουν πίσω όμως εκείνο ο Παπαζαχαρίας, ο οποίος με κεφαλιά διώχνει. Πινδώνης, ο αρχηγός της ομάδας, μπαίνει στο παιχνίδι, αποχρούν προς στιγμή. Η μπάλα όμως καταλήγει στους παίκτες της Καρδίας, διώχνει ο Βιτλής. Ιώτη, υπάρχει μια σίγουρση, εκεί κερδίζει ο Λαδάκης, τροφοδοτεί τον Ιγκόρ. Ιγκόρ από δεξιά, όπως απαιτήθηκε η Δόξα, πίσω η μπάλα για τον Καρλόπουλο, αυτός αλλάζει για τον Πινδώνη, αυτός πιο πίσω για τον Πιχριστιαν. Βιτλής, Ιώτη, Πινδώνης. Η Κριστιαν γυρίζει πίσω, λάθος η μεταβίωση. Βγαίνουν στην αντιπίθεση οι παίκτες του Καρδία. Η μπάλα όμως την έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Και Βιτλής κερδίζει. Τίποτα δεν λέει ο διαιτητής. Παίζεται Βιτλής. Και πάλι. Λανθασμένη μεταβίβαση. Μάτσιος αλλάζει το παιχνίδι. Αριστερά. Δυνατή όμως η μπάλα από τους παίκτες της Καρδίας και καταλήγει απευθείας out. Έλεγα και προηγουμένως ότι έχουμε πολύ καλό καιρό. Είναι δηλαδή μια ευχάριστη μέρα και αν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα είναι ακόμη πιο ευχάριστη. Παπαζαχαρίας, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Σικαλιά για τα κορδόνια. Και ο Παπαζαχαρίας τρέχει για να του δένει να δέσει τα κορδόνια. Δεν
Δεν ξέρω αν ακούτε τραγούδια από τους οργανωμένους, οι οποίοι ενισχύουν και πάλι την ομάδα της Δόξας. Σικαλιάς. Καρλόπουλος κατεβάζει πολύ ωραία. Καρλόπουλος κερδίζει και του φάουλ. Ρεβιθόπουλος. Χάνει την μπάλα όμως ο Δουκάκης. Παπαζαχαρίας πολύ θετικά. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του Σικαλιά. Απομακρύνει Σικαλιάς. Κατεβάζει Καρλόπουλος. Δουκάκης. Μονομαχή χάνει την μπάλα. Προσπαθεί με δεύτερη προσπάθεια ο Μπιρτσιάν, απομακρύνει και τώρα ο Πιδόνης για τον Ιώτη. Ιώτη και πάλι Πιδόνης. Ιγκόρ. Ιγκόρ στον Ιώτη, αλλά η μπάλα δεν είναι τόσο δυνατή, δεν φτάνει στα πόδια του Ιώτη, με αποτέλεσμα να απομακρύνουν οι παίκτες σε πλάγιο, οι παίκτες της καρδίας. Βιτλής. Ιώτη. Βιτλής. Καθυστερεί. Βγαίνει πρώτος ο Μιγρτσιάν, κερδίζει ο Πινδόνης και κερδίζει και το φάουλ από τον Προσκυνητόπουλο. Εκτελείται γλίγορα από τον Μιγρτσιάν για το Λαδάκι. Αλλαγή, Ιγκόρ. Λάθος η μεταβίβαση, βρίσκει τον Προσκυνητόπουλο. Πολύ ωραίο ο Μιγρτσιάν, πέφτει με τα πόδια, διώχνει προς στιγμή. Η μπάλα όμως επανέρχεται, τώρα είναι ο Βιτλής. Ιώτη. Πιδώνεις πίσω. Λαδάκης. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Παπαζαχαρία. Ρεβιθόπουλος. Καρλόπουλος και πάλι πίσω το Ρεβιθόπουλο. Μπροστινή παλιά για τον Δουκάκη. Με μία αυτός. Ιγκόρ. Με κεφαλιά ο Ιγκόρ και το 1-0. Εκμεταλλεύτηκε ίσως το λάθος του τερματοφύλακα, ο οποίος δεν βγήκε ο Φαρμάκης για να μπλοκάρει την μπάλα, και πολύ ωραία ο Ιγκόρ, ο εκτελεστής ο Ιγκόρ, ο οποίος με κεφαλιά πέρασε την μπάλα πάνω από τον Φαρμάκη και σημειώνει το 1-0, το 13ο προσωπικό του γκολ, ο παίκτης της Δόξας, ο οποίος βάζει τη Δόξα μπροστά στον αγώνα. Ανοίγει το σκορ κάνοντας το 1-0 με πολύ ωραία κεφαλιά, περνώντας, επαναλαμβάνω, την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Φαρμάκη. Ήταν η σέντρα από το Δουκάκη, εκμεταλλεύτηκε την μπάλα όπως γύρισε και κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Πολύ καλό το ξεκίνημα για τη Δόξα, η οποία ακριβώς συμπληρωθεί περίπου το 5ο λεπτό, κάνει το 1-0 με κεφαλιά του Ιγκόρ. Η μπάλα καταλέγει out, flag out. Ρεβιθόπουλος. Οι παίκτες της καρδίας στην επίθεση, στην αντεπίθεση μάλλον. Ρεβιθόπουλος προσπαθεί να σταματήσει, μπαίνει πολύ ωραία στη φάση και ο Λαδάκης, η μπάλα για τον Καρλόπουλο. Όχι το σωστή μεταβίβαση. Ξανθόπουλος, δεν βγήκε η μπάλα, γυρίζει πίσω. Σέντρα, διώχνει προς στιγμή, αλλά έχει χτυπήσει, πρέπει να έχει χτυπήσει, πρέπει να είναι με Κριστιαν. Στην προσπάθεια του αυτή πρέπει να χτύπησε, αλλά ευτυχώς δεν είναι τίποτα σοβαρό. Έχουν βγάλει όμως την μπάλα, έχει πλάγιο. Ίσως κάποιο στραβοπάτημα, γιατί βλέπω πιάνει το πόδι του. Η προσπάθεια του αυτή να απομακρύνει την μπάλα, ίσως αυτό. Ευτυχώς δεν είναι τίποτα σοβαρό, σηκώνεται ο αμυντικός της Δόξας και τώρα στο πλάγιο με την ομάδα της καρδίας. Ένα 1-0 λοιπόν, πριν συμπληρωθεί καλά καλά το 5ο λεπτό της συνάντησης, με γκολ του Ιγκόρ. Ο τερματοφύλακας ο Σικαλιάς είναι αυτός που βάζει τα γάντια ξανά, μάλλον έχει. Ωραία, είναι έτοιμος και αυτός τώρα για να συνεχιστεί το παιχνίδι, περιμένουν το Σικαλιά, ο διαιτητής.
έτοιμα. Και η μπάλα υποτικά τη γυρίζουν οι παίκτες της καρδίας πίσω στον τερματοφύλακα της Δόξας. Παπαζαχαρίας. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Μικρτσιάν. Αυτός με μία για τον Ιώτη. Πρώτη κεφαλιά. Κερδίζει τις κόντρες η ομάδα της καρδίας και συγκεκριμένα με τον Μάτζιο. Μεγάλη παλιά όμως η οποία καταλήγει στον τερματοφύλακα τον Σιγαλιά. Αυτός γυρίζει για τον Μικρτσιάν και πάλι πίσω στον Σικαλιά. Παπαζαχαρίας. Μεγάλη παλιά για τον Ιγκόρ. Προσπάθησε με μία να βρει το συμπαίκτο, δεν τα κατάφερε. Καρλόπουλος προσπάθησε για τον Ιώτη. Κόβουν οι παίκτες και συγκεκριμένα με τον Μαυρί. Πίσω η μπάλα και πιο πίσω για τον τερματοφύλακα Φαρμάκη. Τρέχει ο Σάκης Σπιδόνης με αποτέλεσμα βεβαιασμένο ο τερματοφύλακας να βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα από τον Ιώτη στον Ιγκόρ. Ιγκόρ για τον Ιώτη, είναι αρκετά δυνατή όμως. Δεν προλαβαίνει ο παίκτης Δόξης. Και ο Κουλιούδης με το φράγμα αφήνει την μπάλα να περάσει απευθείας out. Δυνατό βολέ από τον τερματοφύλακα. Πρώτη κεφαλιά προσπάθησε ο Ξανθόπουλος. Εκεί διώχνει όμως ο Μικρτσιάν. Και πάλι διώχνει Βιτλής, κερδίζει την κεφαλιά. Αλλά χρεώνεται με φάουλ επάνω στον προσκυνητόπουλο. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Μάτζιος είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Απευθείας out, όχι πλάγιο λέει για την υπέρ της καρδίας. Ίσως βρήκε την μπάλα λίγο Βιτλής. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της καρδίας με τον Κολιούδη. Κολιούδης για τον Κουρκούνας, η μπάλα όμως απευθείας out. Ο Ξανθόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έδιωξε την μπάλα απευθείας στο γύρισμά του, απευθείας out. Κόβουν προς στιγμή με τον BBC τον Δημήτρη, η μπάλα επανέρχεται και πάλι στους παίκτες της καρδίας. Εκεί όμως βρίσκεται ο Ρεβιθόπουλος ο οποίος αφήνει την μπάλα να καταλήξει σε πλάγιο. Ρεβιθόπουλος, Καρλόπουλος και πάλι Ρεβιθόπουλος. Πρώτη κεφαλιά από τον Ιγκόρ, διώχνουν οι παίκτες και συγκεκριμένα ο Ξανθόπουλος. Απομακρύνουν οι παίκτες της καρδίας όπως όπως, εκεί όμως βρίσκεται μόνο ο Παπαζαχαρίας. Ο Παπαζαχαρίας κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να αποφύγει, κερδίζει και το πλάγιο. Ρεβιθόπουλος έτοιμος να εκτελέσει, εκτελεί ο Ρεβιθόπουλος, βγαίνει ο Ιγκόρ Κεφαλιάς, τα καταφέρει, πηδότης με το στήθος, κατεβάζει για τον Ιώτη, Ιώτη για τον Βιτλή, αλλά γυρίζει την φάση πίσω ο διαιτητής και δίνει το φάουλ υπέρ της Δόξας, εκεί ήταν πάνω στον πηδόνι. Μικρτσιάνη αυτός ο οποίος θα εκτελέσει, μάλλον αφήνει για τον Παπαζαχαρία, εκτελεί γρήγορα για τον Λαδάκη. Λαδάκης για τον Ρεβιθόπουλο, Ρεβιθόπουλος Καρλόπουλος. Καρλόπουλος κερδίζει την μπάλα, μονομαχεί με δύο παίχτες της καρδίας, αλλά χάνει την μπάλα. Κερδίζει όμως το φάουλ, μετά καθυστέρησε βέβαια από τον διαιτητή, ο οποίος είδε ίσως πώς θα εξελιχθεί η φάση και γυρίζει τη φάση επίσης πίσω για πλάγιο, γιατί η μπάλα είχε βγει έξω. Ιγκόρ, δύο παίκτες επάνω του για τον Καρλόπουλο, χάνεται η μπάλα. Λαδάκης προσπαθεί, κερδίζει Ιγκόρ από χόντρα. Προσπάθησε να βρει το Βιτλή όμως και πάλι Βιτλής κόντρα, κερδίζει το πλάγιο. Γρήγορα επέμβαση το Βιτλή, το κέρδος ήταν το πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο ίδιος για τον Πιδόνι και πάλι Βιτλής. Ιώτη.
Ιώτη, ο Δουκάκης, προστινή παλιά για τον Ιγκόρ, ίσως δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε. Χειροκροτεί την προσπάθεια του συμπαίκτου, η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα τον Φαρμάκη. Ήταν πολύ καλή κάθε την παλιά, αλλά ίσως δεν προλάβει ο Ιγκόρ να επωφεληθεί αυτή την ωραία κάθε την παλιά του συμπαίκτου. Φαρμάκης, δυνατό βολέ, Παπαζαχαρίας με κεφάλια πρώτη. Λαδάκης δεύτερη, κερδίζει όμως ο Μαυρής. Βγαίνει ο Παπαζαχαρίας πολύ ωραία, Καρλόπουλος. Τέσσερις παίκτες της Δόξης, κοντράρει η μπάλα, χάνει την ευκαιρία. Έβγαινε και ο Παπαζαχαρίας, ο οποίος άφησε την άμυνά του. Γυρίζει πολύ ωραία πίσω, αλλά τώρα ο Ρεβιθόπουλος, μακρινή παλιά, είναι λάθος. Μπιμπισίδης Δημήτρης, Μπιμπισίδης. Γυρίζει για τον Γιώργο τον Μπιμπισίδη. Και η μπάλα πίσω του τερματοφύλακα τον Φαρμάκη, το οποίο το βολέ καταλήγει πλάγιο out, περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Έχουμε συμπληρώσει το 13ο λεπτό της συνάντησης. Το 1-0 παραμένει σκορ που διαμορφώθηκε στο 5ο λεπτό μετά από κεφαλιά του Ιγκόρ Ρεβιθόπουλος. Νέο πλάγιο. Και πάλι Ρεβιθόπουλος, Δουκάκης, Ρεβιθόπουλος, τρίτο πλάγιο υπέρ της Δόξας. Ιγκόρ, όχι, ναι, Ιγκόρ, αποφεύγει έναν αντίπαλο, παίζει τελειοδιατής, κερδίζει την μπάλα ο Λαδάκης, μονομαχή, κερδίζει και το φάουλ. Λαδάκης Πινδώνης, αλλαγή. Βιτλής. Προσπαθεί να βρει κάποιο κενό, όμως η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Απομακρύνουν οι παίκτες της Καρδίας. Παπαζαχαρίας χάνει την κεφαλιά. Προσπάθησε να περάσει τον Μικρισιάν. Ο Προμηθέας Αναξίδης. Χρεώνεται με φάουλ ο παίκτης Δόξης, αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για την ομάδα της Καρδίας. Έβγαινε επικίνδυνα αν περνούσε η μπάλα. Ο Μιγρτσιάν έκανε το φάουλ και σωστά το έκανε, γιατί έβγαινε ίσως μόνος απέναντι από τον Σικαλιά. Δύο παίκτες κοντά στο φάουλ. Είναι ο Δημητρακόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, και ο Αξίδης. Το ανθρώπινο τείχος, είναι τέσσερις παίκτες από τη Δόξα. Τελευταίες οδηγίες και από τον Σικαλιά για τους παίκτες. Τρεις παίκτες έχουν μείνει. Πάει και ο τέταρτος τώρα, ο Καρλόπουλος. Αξίδης και Δημητρακόπουλος, από ό,τι φαίνεται πρέπει να είναι μάλλον δύο άτομα. Ποιος θα εκτελέσει. Μπαλιά, δυνατό σούτα από τον Αξίδη και χτυπήσει ο παίκτης Δόξης, είναι, χρειώνεται με φάουλ. Το βρήκε πολύ δυνατό το σούτα από μέρος του Αξίδη, η μπάλα χτύπησε πάνω του. Πρώτες βοήθειες για τον παίκτης Δόξας. Ήταν ένα φάουλ αρκετά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά στον άξονα απέναντι από το Σικαλιά, ήταν δυνατό και το σούτ. Πρέπει να είναι ο Καρλόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Νέο φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο για τους φιλοξενούμενους. Σηκώνεται τώρα μετά από τις πρώτες βοήθειες ο Καρλόπουλος. Χρεώνεται και με κίτρινη κάρτα. Ίσως δεν είχε την απαιτούμενη απόσταση από το φάουλ και ο διαιτητής τον έδειξε κίτρινη κάρτα.
η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα και η πρώτη για τη δόξα. Έτοιμο το τείχος και πάλι είναι κοντά του και ο Αξίδης. Αλλά δεν εκτελεί ο Αξίδης, πλασαριστά η μπάλα, ο Ρεβιθόπουλος προσπαθεί να διώξει και η μπάλα πάει απευθείας κόρνερ. Ήταν ο Δημητρακόπουλος αυτός που εκτέλεσε, όχι με δύναμη αλλά πλασαριστά, πέρασε πάνω από το τείχος. Εκεί όμως ο Ρεβιθόπουλος κατάφερε και διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ με τον Δημητρακόπουλο, αρκετός κόσμος μέσα στα καρέ της δόξα, εκτελείται πλασαριστά, πάλι Δημητρακόπουλος γυριστή κεφαλιά, διώχνει πολύ ωραία ο Μιχριτσιάν, γύρισαν την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Μιχριτσιάν κατάφερε και έδιωξε την μπάλα, μάλιστα κέρδισε και φάουλ στη φάση αυτή. Ήταν μια επικίνδυνη φάση, κατάφερε όμως ο αμυντικός της δόξης και έδιωξε την μπάλα. Δυνατό το βολέι από το Σικαλιά. Φάουλ επάνω στον Δουκάκη. Έχουμε μία αλλαγή. Ναι, μπαίνει ο Μπουσινάκης. Είναι ο Μπουσινάκης στη θέση του Καρλόπουλου. Ο Καρλόπουλος δεν έχει χτυπήσει και δεν επανήρθε στον αγωνιστικό χώρο, που σημαίνει μπαίνει ο Μπουσινάκης στη θέση του με το νούμερο 11. Ευχόμαστε να μην είναι τίποτα σοβαρό για τον παίκτη, τον μέσο παίκτη της δόξας, ο οποίος στη φάση όπου αναφέραμε χτύπησε. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι έγινε αναγκαστική αλλαγή. Τη θέση του πήρε ο Μπουσινάκης. Παπαζαχαρίας για τον Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος. Ιγκόρ. Δουκάκης. Προσπάθησε να βρει τον Μπουσινάκη. Όμως κατάφεραν και έδειξαν πριν φτάσει μπάλα στον παίκτη δόξης η αμυντική. Πέρασε και αυτή η φάση και τώρα με τον Λαδάκη. Λαδάκης για τον Βιτλή, πολύ ωραία ο Βιτλής. Γυρίζει όμως, ήταν η μπάλα απευθείας out πάνω από τα δοκάρια στο γύρισμα αυτό του Βιτλή. Παραλαμβάνω, ήταν η πρώτη αλλαγή για τη δόξα, αναγκαστική. Στη θέση του Καρλόπουλου πέρασε ο Μπουσινάκης με το νούμερο 11. Ιγκόρ προσπάθησε, Βιτλής. Κεφαλιά προς τα πίσω, Μικρτσιάν γυρίζει τον τερματοφύλακά του, το Σικαλιά. Δυνατό βολέ από τον τερματοφύλακα της δόξας, διώχνει προς στιγμή ο Κουλιούδης. Μπουσινάκης κερδίζει την κεφαλιά, μπαίνει στη φάση ο Πιδόνης και κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και πλάγια. Ήταν ο Ξανθόπουλος ο οποίος έκανε το φάουλ. Ή ότι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει δύο άτομα το τείχος από την ομάδα της Καρδίας. Ιώτη, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί ο Ιώτη απευθείας, η μπάλα σκάτσε από τον φύλακα, αποκρούει και χρεώνεται με offside, συγγνώμη, από τον παίκτη της δόξης και συγκεκριμένα από τον, πρέπει να ήταν ο Δουκάκης, ο οποίος χρεώνεται με offside. Έχουμε συμπληρώσει το 20 λεπτό, το 22ο λεπτό για συγκεκριμένα. Το 1-0 παραμένει εδώ στο κήπεδο της δόξας.
Και τώρα Μπουσινάκης. Γυρίζει ο Λαδάκης πίσω, Πινδώνης, Μικρτσιάν. Εκεί όμως δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του. Όπως διώχουν με τον Κολιούδη. Μικρτσιάν με το μανομαχή με τον Ξανθόπουλο. Κερδίζει την μπάλα ο Λαδάκης, αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρεβιθόπουλο. Πολύ ωραία. Ρεβιθόπουλος, τον κυνηγάει ο Αξίδης. Πουσινάκης. Εκεί όμως βγαίνει αγκαίρο τερματοφύλακας και μπλοκάρει. Παπαζαχαρίας αφήνει την μπάλα για τον τερματοφύλακά του. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος εκεί. Ήταν μόνος. Παπαζαχαρίας, Μικρτσιάν. Και πάλι Παπαζαχαρίας. Πίσω τον τερματοφύλακά του. Δυνατό βολέ. Κατεβάζει με το στήθος ο Ιγκόρ, κερδίζει ο Ιώτη, Βιτλής, Δουκάκης, Βιτλής. Πίσω στον Σικαλιά, προσπαθούν να βρουν διαδρόμους οι παίχτες Δόξα, έστω και αν χάνει η ομάδα της καρδίας, δυσκολεύεται σε αυτό. Δεν έχει βγει μπροστά δηλαδή, παίζει μόνο με αντεπιθέσεις. Προσπάθησε προς τη στιγμή ο Ξανθόπουλος, εκεί ο Μιχρισιάν πολύ ωραία έδιωξε την μπάλα. Νέο διώξιμο από το Λαδάκι, Ιγκόρ, κατεβάζει την μπάλα ο Δημητρακόπουλος, Ιγκόρ και πάλι. Για τον Δουκάκη, Δουκάκης, Δουκάκης με Κολιούδη, Δουκάκης, κρατάει την μπάλα, τη σέντρα, Ιγκόρ κεφαλιά. Πολύ ωραία βγαίνει ο τερματοφύλακας, πολύ ωραία κεφαλιά του Ιγκόρ, αλλά και ο τερματοφύλακας Φαρμάκης. Με δύσκολη επέμβαση διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία. Σημάδεψε πολύ ωραία ο Ιγκόρ τη γωνία, αλλά και ο Φαρμάκης έπεσε και διώξε την μπάλα σε κόρνερ. Και η σέντρα από το Δουκάκη ήταν ακριβώς στο κεφάλι του Ιγκόρ. Αλλά ο Φαρμάκης είχε αντίθετη γνώμη στη φάση αυτή. Εκτελείται το κόρνερ. Ιγκόρ προσπάθησε, κλέψαν την μπάλα όμως ξεδόν από το κεφάλι του και τώρα Μπουσινάκης γυρίζει πίσω στον Παπαζαχαρία. Όπως ο Παπαζαχαρίας διώχνει, Ιώτη προς στιγμή χάνει την μπάλα και τώρα εκεί είναι μόνο ο Ρεβιθόπουλος, ο οποίος γυρίζει τον τερματοφύλακα, το Σικαλιά. Σικαλιά στο Ρεβιθόπουλο. Λαδάκης. Πιδώνης αλλάζει, ο Λαδάκης αλλάζει για τον Ρεβιθόπουλο. Λάθος η μεταβίβαση του Ρεβιθόπουλου. Κέρδισε προς στιγμή ο Προσκυνητόπουλος. Άλλαξε με τον BBC το Δημήτρη. Νέα αλλαγή και τώρα μπαίνει στη φάση και ο BBC της ο Γιώργος. Κερδίζει ο Παπαζαχαρίας για τον Μπουσινάκη. Μπουσινάκης αποφεύγει τον αντίπαλό του. Πολύ ωραία. Λαδάκης. Λαδάκης έχει δύο αντιπάλους για το Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος κρατάει την μπάλα πιο πίσω για τον Μπουσινάκη και αυτός πάλι πιο πίσω για τον Παπαζαχαρία. Μεγάλη μπαλιά, κερδίζει ο Ιγκόρ, η μπάλα όμως φτάνει στον Πινδώνη. Πινδώνης, Μπουσινάκης κόντρα, επιμένει, κερδίζει την μπάλα και τώρα για τον Ιώτη. Για τον Λαδάκη, συγγνώμη, Βιτλής, Δουκάκης, Λαδάκης και πάλι, Παπαζαχαρίας, Ρεβιθόπουλος αλλάζει παιχνίδι, δεξιά, Ρεβιθόπουλος για τον Μπουσινάκη, Μπουσινάκης για τον Ρεβιθόπουλο, αποφεύγει πολύ ωραία τον αντίπαλό του, Ρεβιθόπουλος επιχειρεί τη σέντρα, εκεί όμως είναι χαμηλή. Και πάλι στην κατοχή της μπάλας η Δόξα και συγκρίνανε με τον Μπουσινάκη. Γυρίζει πολύ ωραία την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβαν. Ήταν ίσως όπως ζητάει και ο Ιγκόρ πιο πίσω. Η μπάλα δεν την προλάβαινε, οπότε κατέληξε απευθείας στον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας. Δυνατό βολέ από το Φαρμάκη. Εκεί είναι ο Βιτλής, ο οποίος κερδίζει πρώτος στην κεφαλιά. Δουκάκης κατεβάζει την μπάλα, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Αλλά όμως κερδίζουν οι παίκτες, οι φιλοξενούμενοι, το φάουλ, το πλάγιο με τον Κολιούρη, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει.
Κολιούρης εκτελεί. Πρώτη κεφαλιά από τον Πινδώνη. Δουκάκης μεγάλη για τον Ιγκόρ. Εκεί όπως όπως διώχνει ο Μάτζιος σε πλάγιο. Ιγκόρ για το Βιτλί. Δουκάκης. Φάουλ για τον για τη δραπνή ομάδα. Αριστερά όπως επιτίθεται η Δόξα και με το Δουκάκη ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Δουκάκης αρκετός κόμπος μέσα και τα υψηλά κορμιά όπως λέμε. Δουκάκης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι παίχτες και τώρα συγκεκριμένα Αγτσίδης κερδίζει, αποφεύγει τον Μπουσινάκη και κερδίζει ένα πλάγιο από την επέμβαση του Πινδώνη. Ο αρχηγός της Δόξας με τον τρόπο αυτό σταμάτησε την επιθετική προσπάθεια της Καρδίας και τώρα στο πλάγιο με τον Κουκουρώνα. Λάθος, κακή εκτίμηση της μπάλας από τους παίκτες της Καρδίας, καταλήγει σε πλάγιο και συγκεκριμένα ήταν ο Δημητρακόπουλος. Και τώρα Πινδώνης γυρίζει την μπάλα πίσω γιατί η πίεση υπήρχε από παίκτες της Καρδίας. Σικαλιάς για τον Παπαζαχαρία. Παπαζαχαρίας προσπάθησε ο Ιγκόρ, δεν τα κατάφερε. Παπαζαχαρίας πολύ ωραία διώχνει, πρώτη κεφαλιά τον Πινδώνη, δεύτερο ο Λαδάκης, κατεβάζει πολύ ωραία ο Ιώτη. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Κουκουρώνα. Η μπάλα στον Παπαζαχαρία, διώχνει ο Ζαχαρίας. Ιώτη μονομαχή, μπαίνει στη φάση και ο Μπουσινάκης, κερδίζει την κόντρα. Μπουσινάκης τον κυνηγάει ο Κουκουρώνας. Ρεβιθόπουλος τη σέντρα και όμως υπάρχει ο υπέκτης της Καρδίας, οι οποίες απομακρύνουν και τώρα με τον Λαδάκη. Δουκάκης, πολύ ωραία για το Βιτλί. Βιτλίς δεν προλαβεί όμως την μπάλα η οποία κατέληξε out. Ίσως ήταν αρκετά δυνατό το κοντρόλ του παίκτη της Δόξας και η μπάλα κατέληξε απευθείας out. Η προσπάθεια όμως ήταν πάρα πολύ καλή. Αν προλάβαινε λίγο ακόμη θα γύριζε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Μπιμπισίδης Γιώργος αλλάζει την μπάλα για τον Μπιμπισίδη του Δημήτρη και πάλι Μπιμπισίδης ο Γιώργος. Διώχνουν οι παίχτες της Καρδίας. Μικρτσιάν για το Δουκάκι. Προσπάθησε ο Ιγκόρ αλλά ήταν offside. Μπήκε στη φάση ο Ιγκόρ αλλά χρεώνεται ως offside η προσπάθεια αυτή του παίχτη από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Μιναδάκη. Και τώρα οι παίχτες της Καρδίας στην αντεπίθεση. Βιτλής καταφέρνει, συγκρατεί την μπάλα, κάτι ζητούν οι παίκτες της Καρδίας, διώχνουν την μπάλα, επεμβαίνει όμως ο Κουλιούδης, γυρίζει την μπάλα για τον Αγτσίδη, αυτός κάνει την σέντρα η οποία όμως ήταν τελείως αστοχή και περνάει έξω από την και συνεχίζει το παιχνίδι. Αντεπίθεση Δόξα τώρα με τον Μπουσινάκη. Ρεβιθόπουλος αφήνει Ιώτη, αλλάζει το παιχνίδι για τον Πινδώνη. Πινδώνης για Δουκάκη, Δουκάκης. Κρατάει την μπάλα, τη χάνει από δύο παίκτες της Καρδίας. Προσπαθεί Εγκόρ να κλέψει την μπάλα. Γυρίζει πίσω ο Μάτζιος στον τερματοφύλακά του. Βιτλής στην πρώτη κεφαλιά. Ιγκόρ κερδίζει, Ιγκόρ. Επέμβασε όμως από τον Κουλιούδη, κερδίζει και τώρα πάλι Κουλιούδης. Ξανθόπουλος για τον Προσκυνητόπουλο. Προσκυνητόπουλος, Δημητρακόπουλος, αλλάζουν για τον Ξανθόπουλο και πάλι. Ξανθόπουλος, Δημητρακόπουλος αποφεύγει και πάλι ο Ξανθόπουλος επιχειρεί τη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Βιτλί και κόρνερ.
κόρνερ από δεξιά για την ομάδα της Καρδίας όπως επιτίθεται. Αρκετός κόσμος στα καρέ του Σικαλιά. Εκτελείται το κόρνερ. Βγαίνει ο Σικαλιάς πολύ ωραία και μπλοκάρει την μπάλα, μην αφήνοντας περιθώρια στους παίχτες της Καρδίας. Με τα χέρια τροφοδοτεί το Ρεβιθόπουλο. Η Δόξα, η οποία προσπάθησε για ένα δεύτερο γκολ, τα κατάφερε μέχρι στιγμής, για να σιγουρέψει έτσι την νίκη ή να παίξει πιο ελεύθερα, θα έλεγα, και όχι να σιγουρέψει, γιατί ένα γκολ ίσως να μην είναι τίποτα. Σε κάθε αγώνα ένα γκολ δεν σημαίνει τίποτα. Πάντα έχει τον κίνδυνο να δεχθεί την ισοφάριση, το οποίο θα είναι ό,τι χειρότερο. Κουχουρώνας γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα του. Αυτός διώχνει. Παπαζαχαρία στην πρώτη κεφαλιά. Ο Μικρτσιάν διώχνει. Υπάρχει όνομας ένας παίκτης της Καρδίας στην προσπάθεια αυτή που είχε στη σύγκρουση, μάλλον στον αέρα, είναι στο έδαφος. Πιάνει το πόδι του, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δεν χρειάστηκε να μπει και ο γιατρός, όπως έδειξε ο διαιτητής. Και πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας με τον BBC, τον Δημήτρη. Φάουλ. Φάουλ από τη δείχνει διαιτητής. Είναι με τον Κουκουρώνα. Εκτελείται γρήγορα. BBC Δημήτρης αλλάζει. Η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά τους. Φαρμάκης και πάλι στο Μπιμπισίδη. Αυτός αλλάζει για τον Γιώργο τον Μπιμπισίδη. Για τον Μάντζιο, αυτός πίσω στον τερματοφύλακά του. Είναι η στιγμή που η Δόξα πρεσάρει και στην επίθεση και στην άμυνα. Και έτσι γίνεται και το λάθος πολύ γρήγορα, όπως έγινε και τώρα. Πλάγιο λοιπόν για την ομάδα της Δόξας από τον Βιτλή. Ψάχνει κάποιο συμπαίκτη του, Βιτλής, Δουκάκης. Πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Κολιούδης εκτελεί κεφαλιά από τον Ξανθόπουλο. Η μπάλα δεν έχει βγει, προλαβαίνει ο Βιτλής. Δουκάκης χάνει την μπάλα. Βιτλής πέφτει, δεν μπορεί να διώξει την μπάλα. Τελείω ο Ξανθόπουλος. Πολύ ωραία, κατεβάζει με το σίδος ο Ρεβιθόπουλος ψύχραμα στον τερματοφύλακά του, το Σικαλιά. Ψάχνει κάποιο συμπέκ του Σικαλιάς. Προτιμάει το δυνατό βολέ, εκεί είναι ο Ιγκόρ. Κερδίζει όμως την κεφαλιά ο Μπιμπισίδης ο Δημήτρης. Και δεύτερη κεφαλιά από τον υψηλό σωμαμυντικό της Καρδίας, Πιδώνης. Κάτοχος της μπάλας, Δουκάκης. Μεγάλη παλιά. Εκεί είναι ο Ιγκόρ, κατεβάζει με το στήθος. Ιγκόρ, κατηρίζει τις κόρδες, σουτάρει. Σουτάρει η μπάλα out. Ήταν πολύ καλά, κατέβασε την μπάλα, κέρδισε και τις κόντρες, αλλά δυστυχώς δεν του ήρθε η μπάλα όπως την ήθελε. Και το σουτ κατέληξε πάνω από την εστία του Φαρμάκη. 10 λεπτά περίπου πριν από τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, το 1-0 παραμένει για τη Δόξα. Ένα σκορ το οποίο διαμορφώθηκε στο 5ο λεπτό με κεφαλιά του Ιγκόρ. Διεκδικεί ο Βιτλής, γυρίζει την μπάλα πίσω ο διαιτητής στην επόμενη φάση με τον Πιδώνη, χρεώντας την ομάδα της Δόξας με φάουλ. Δεν καταλάβουν ίσως οι παίκτες της Καρδίας ότι είναι πιο... εντάξει, σε αυτό το σημείο με τον Αγτζίδη. Συνήθως αυτός είναι ο οποίος χτυπάει τα περισσότερα στημένα από την φιλοξενόμενη ομάδα. Αγτζίδης εκτελεί, η μπάλα όμως στα χέρια του Σικαλιά. Σικαλιάς, ο οποίος θα πρέπει να πούμε είναι ο παίκτης ο οποίος έχει τις περισσότερες συμμετοχές
Στη φετινή περίοδο έχει 21 συμμετοχές. Είναι ο πρώτος, επαναλαμβάνω, από τις συμμετοχές στη Δόξα. Ιώτη με το στήθος. Και όμως Ιώτη και πάλι Ιώτη γυρίζει για τον Σινάκη. Δουκάκης κρατάει την μπάλα, πολύ την κρατάει, χάνει ανάμεσα από τρεις παίχτες. Βιτλής. Πινδώνης, Βιτλής, Μικρτσιάν, Παπαζαχαρίας. Ρεβιθόπουλος έχει μπροστά τον Κουκουρώνα. Ρεβιθόπουλος επιχειρεί τη σέντρα, πολύ ωραία, αλλά ήταν προς το μέρος του τερματοφύλακα, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα, άρα ενόχλητος. Ψάχνει κάποιον συμπαίκτη του ο Φαρμάκης, αλλά το δυνατό βολέ. Στο δυνατό βολέ ο Βιτλής κερδίζει. Ο Ιγκόρ κάτι ζητάει στην προσπάθειά του αυτή, προσπάθησε να περάσει την μπάλα. Βρήκε βέβαια πάνω στο σώμα του προπονητή του Μπιμπισίδη, αλλά ο διαιτητής λέει παίζεται, δεν είναι τίποτα. Φαρμάκης όπως απομακρύνει. Βιτλής την πρώτη κεφαλιά. Ξανθόπουλος δεν προλαβαίνει μπάλα, βγαίνει απευθείας out. Βγήκε μπροστά ο Ξανθόπουλος, προσπάθησε εκεί να γυρίσει την μπάλα, βέβαια και αν γύριζε η μπάλα δεν υπήρχε κάποιος παίχτης από τους φιλοξενούμενους, αλλά η προσπάθειά του αυτή δεν καρποφόρησε, η μπάλα κατέληξε απευθείας out. Ιώτη μονομαχή με τον BBC τον Γιώργο. Και τώρα Μπουσινάκης, μπάλα πλάγιο. Ένα φάουλ που χρεώνεται πάνω στον Κουκουρώνα γιατί υπέρ της καρδίας, λίγα μέτρα κάτω από την γραμμή του κέντρου. Παπαζαχαρίας διώχνει. Κατεβάζει ο Λαδάκης για τον Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος προσπαθεί να βρει τον Ιγκόρ. Πρώτη κεφαλιά από τον Μάντζιο. Διώχνουν οι παίκτες. Και τώρα ο Κολιούδης. Μπροστά του είναι ο Πινδώνης. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Και τώρα Ιγκόρ. Ιγκόρ μέσα στην περιοχή. Ιγκόρ αποφεύγει και γκολ. Προσωπική μονομαχία, προσωπικό γκολ από τον Ιγκόρ. Ο Ιγκόρ, ο οποίος απέφυγε τον παίκτη, μπήκε παλικαρίσια μέσα στην περιοχή και με πλασέ δεν άφησε αντίδραση στον τερματοφύλακα τον Φαρμάκη. Πλάσαρε πολύ ωραία, διαμορφώνοντας το 2-0 ακριβώς στο 40 λεπτό της συνάντησης. Κέραιο σημείο θα έλεγα για τη συνάντηση αυτή. Ο Ιγκόρ, ο οποίος ανεβάζει το δίκτυο τερμάτων σε 2-0 και στα 14 προσωπικά του γκολ. Απέφυγε πολύ ωραία και δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον τερματοφύλακα, αφού από το μέρος στο οποίο πλάσαρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΟΥ Καρδίας. Να λοιπόν που η Δόξα παίρνει ένα καλό προβάδισμα με 2-0. Ένα προβάδισμα το οποίο ίσως θα βοηθήσει την Δόξα να παίξει και πιο ελεύθερα, αποφεύγοντας το άγχος. Η μπάλα είναι απευθείας πλάγιο τώρα. Βέβαια η επιθετική προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και στο δεύτερο ημίχρονο, προσφέροντας εκτός από τα γκολ και θέαμα στον κόσμο, ο οποίος έρχεται να βοηθήσει, ο κόσμος ο οποίος αγαπάει τη Δόξα και έρχεται να βοηθήσει αυτή την αγαπημένη ομάδα. Ιγκόρ προσπαθεί, κερδίζει την κόντρα και βγαίνει πολύ γρήγορα ο Ρεβιθόπουλος. Ταχύτατος ο Ρεβιθόπουλος, ο Χρυσόστομος, γυρίζει το παιχνίδι, εκεί όμως η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Τα χειροκροτήματα από τον κόσμο τα ακούτε κι εσείς. Χειροκροτούν αυτή την προσπάθεια της Δόξας, η οποία βρίσκεται να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Ξανθόπουλος πίσω η μπάλα για τον Φαρμάκη. Αυτός διώχνει όπως
Η Κρτσιά πρώτη κεφαλιά. Λαδάκης κατεβάζει, γυρίζει πίσω στον Παπαζαχαρία. Παπαζαχαρίας διώχνει επάνω στο Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος προσπάθησε με μία να βρει τον Ιγκόρη, μπάλα όμως σταμάτησε τους αμυντικούς και τώρα Παπαζαχαρίας μετά από λάθος παίκτη της καρδίας. Μουσινάκης αποφεύγει τον αντίπαλό του. Λαδάκης αλλάζει το παιχνίδι πολύ ωραία για τον Βιτλή. Βιτλής έχει χώρο μπροστά του. Δουκάκης, Πιδώνης, Μικρτσιάν, Ιώτη. Πιδώνης και πάλι Ιώτη. Ωραία παλιά για τον Δουκάκη. Αχ, παραλίγο να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον αμυντικό μάλλον. Και αν έβγαινε, αν περνούσε η μπάλα, ήταν μόνος απέναντι από την εστία, χωρίς να έχει αντίπαλο μάλλον μπροστά του. Δουκάκης αφήνει για το Βιτλή. Βιτλής για τον Ιώτη. Ο Ιώτη γυρίζει την μπάλα. Μπήκε στη φάση ο Ιγκόρ, αλλά χρεώνεται με φάουλ πάνω στον αμυντικό της καρδίας. Φαρμάκης είναι, ψάχνει κάποιο παίκτη του, συμπαίκτη του μάλλον, να βρει ένα κενό μέρος. Πρώτη κεφαλιά από τον Μαυρί, η μπάλα όμως εκεί που πάει είναι ο Βιτλής. Βιτλής κερδίζει και περίμενε να έρθει ο αντίπαλος μάλλον, κερδίζει και το πλάιο. Περίπου 2 μέτρα πριν από το κόρνερ, επέμβαση ήταν από τον Ξανθόπουλο. Βιτλής, Πινδώνης, Βιτλής και πάλι Ιγκόρ, πρώτη κεφαλιά, αλλά προσπάθεια είναι, χρεώνεται με φάουλ, ήταν πολύ δυνατά επάνω στον, ήταν η προσπάθεια του Μάτζιο επάνω στον σκόρα της Δόξας, ο οποίος μάλλον πιάνει και το κεφάλι του στην προσπάθεια αυτή. Ο Μάτζιο για να κερδίσει την μπάλα χρεώθηκε με φάουλ. Αργά αργά ο Ιγκόρ σηκώνεται. Όλα καλά. Ζητάει κάτι καλύτερο από τη διαιτή. Πάση περιπτώσει αυτός αποφασίζει. Με η παλιά από τον Μικρτσιάν ήταν λάθος. Επέμβαση από τον Δημητρακόπουλο. Δημητρακόπουλος. Βγαίνουν και οι δύο παίκτες και υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ του Παπαζαχαρία και του Βιτλή. Offside όμως έχει δώσει ο επόπτης, ο βοηθός. Υπάρχουν και οι δύο στο έδαφος. Είναι ο Παπαζαχαρίας και ο Βιτλής στην προσπάθειά τους να διώξουν την μπάλα. Συγκρούστηκαν και οι δύο. Δεν έχει μπει ακόμη. Α, τώρα ζητάνε το ιατρικό team να μπει. Ο Βιτλής έχει χτυπήσει. Συγκρούστηκαν μάλλον οι δύο παίχτες, όπως προείπαμε. Απορώ γιατί δεν μπαίνει μέσα ο διαιτής. Τώρα δίνει το νόημα για να μπουν. Έχει χτυπήσει, δεν μπορεί να σηκωθεί ο Βιτλής. Ευχόμαστε να μην είναι κάτι σοβαρό. Ο Βιτλής, ο οποίος έχει εξαιρετική φόρμα τους τελευταίους αγώνες. Να είναι κάτι προσωρινό, να σηκωθεί, να συνεχίσει. Τώρα σηκώνεται για να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Κουτσένει λίγο. Χειροκροτεί ο κόσμος αυτόν τον παίκτη, ο οποίος όπως είπαμε είναι το τελευταίο καιρό από τους καλύτερους παίκτες της Δόξας. Προσπαθεί να δοκιμάσει το πόδι του αν μπορεί να συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται μάλλον θετικά. Αλλά υποχρεωτικά πρέπει να βγει έξω για να περάσει τα 10 δευτερολέπτου για να μπορέσει να επανέλθει στον αγώνα.
της Σικαλιάς. Δυνατό βολέ. Πρώτη κεφαλιά από τον BBC, τον Γιώργο Πλάγιο. Μπαίνει μέσα ο Βιτλής τώρα, ωραία. Θα συνεχίσει. Και αυτό είναι ευχάριστο. Και πάλι από τα χειροκροτήματα από τον κόσμο, από τους φιλάθλους, οι οποίοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια αυτή του παίχτη. Ρεβιθόπουλος εκτελεί. Και τώρα η λήξη του ημιχρόνου, του πρώτου ημιχρόνου, που βρίσκει τη δόξα να προηγείται με 2-0 χάρη στα γκολ του Ιγκόρ στο 5ο και στο 40ο λεπτό της συνάντησης. Επιστροφή και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο. Επαναλαμβάνουμε, στο πρώτο ημίχρονο η δόξα με 2 γκολ του Ιγκόρ προηγείται με 2-0. Έχουμε μία αλλαγή για πλευρά της καρδίας. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Χιντασέλη, ο πρώην παίκτης της Δόξας και μετά το Άρη, ο νεαρός παίκτης, ο οποίος τώρα έχει και την μπάλα. Χιντασέλη κρατάει την μπάλα. Χιντασέλη γυρίζει και κερδίζει για το Πλάγιο. Ήταν η πρώτη αλλαγή από πλευράς καρδίας. Βιτλής κόβει, Βιτλής για το Δουκάκη, Δουκάκη στη σέντρα, Ιγκόρ προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, όμως δεν τα καταφέρει, μπάλα απευθείας out. Δεν βγήκε η μπάλα, πολύ σωστά ο επόπτης σηκώνει, αλλά δεν τον έχει δει ο διαιτητής. Τώρα τον είδε και ζητάει να ξαναχτυπηθεί. Δεν είχε περάσει την γραμμή της μεγάλης περιοχής, οπότε εκτελείται και πάλι ο τερματοφύλακας. Απορεί ο τερματοφύλακας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, η μπάλα δεν έχει περάσει τη μεγάλη περιοχή, τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Οπότε εκτελείται και πάλι το ελεύθερο. Ο Σινάκης μονομαχεί με τον Κουκουρώνα, κερδίζει όμως ο Κουκουρώνα στην μπάλη στον Λαδάκη, ο οποίος βγάζει την μπάλα γιατί έχει χτυπήσει ο Σινάκης. Είναι στο έδαφος. Σηκώνεται ο Μπουσινάκης, το βοηθάει και ο Κουκουρώνας, ο αρχηγός της καρδίας. Το Πλάγιο από πλευράς καρδίας, οι οποίοι γυρίζουν την μπάλα fair play πίσω στους, στη δόξα και συγκεκριμένα στον Παπαζαχαρία. Παπαζαχαρίας για τον Λαδάκη. Ρεβιθόπουλος επεμβαίνει, όμως ο Κουκουρώνας κερδίζει την μπάλα. Κουκουρώνας για τον Ακτσίδη. Κουκουρώνας, Χιντασέλη, Χιντασέλη κρατάει την μπάλα, γυρίζει για τον Δημητρακόπουλο, αυτός τον Κουκουρώνα, επιχειρεί τη σέντρα, διώχνει από Ζαχαρία σε Πλάγιο. Βλέπουμε να πονάει λίγο ο Μπουσινάκης. Παπαζαχαρίας, κερδίζει ο Δημητρακόπουλος, τώρα Παπαζαχαρίας κερδίζει, ο Ρεβιθόπουλος συγγνώμη, κερδίζει, διώχνει την μπάλα, κεφαλιά η μπάλα Πλάγιο από τον Μπιτσίδη. Ρεβιθόπουλος για Ιώτη. Αυτός και πάλι στο Ρεβιθόπουλο. Αλλάζει παιχνίδι όμως παρακινδυνευμένα. Μπαίνει στη φάση ο Προσκυνητόπουλος και δίνει την κεφαλιά. Αλλά διώχνουν οι παίχτες της δόξης και τώρα Λαδάκης για τον Ιώτη. Ιώτη κρατάει την μπάλα. Πινδώνης μονομαχή. Κερδίζει Πινδώνης και κερδίζει και το φάουλ από την επέμβαση του Χιντασέλη. Μικρτσιάν για το Δουκάκη. Δουκάκης, Ιώτη, πολύ δυνατή η μπάλα απευθείας out.
Παρότι προηγείται σκορ και με 2-0 η Δόξα. Λάθος, Ρεβιθόπουλος, ανατροπή, παίζεται λέει ο διαιτής, η Ότι πρέπει να ήταν, ναι, συγγνώμη, όχι. Η Ότι ανατροπή λέει παίζεται ο διαιτής, διαμερτερία από τους φιλάθλους και από τους παίκτες βέβαια, αλλά αυτός ο οποίος αποφασίζει, επαναλαμβάνω, είναι ο διαιτητής, δυστυχώς, Πινδώνης. Ήταν ένα λάθος από την άμυνα της Καρδίας, μπήκε στη φάση πολύ ωραία, ότι κέρδισε την μπάλα, ανατράπηκε ο διαιτητής, λέει παίζεται. Μάτζιος. Μπιμπισίδης Γιώργος πίσω στον τερματοφύλακά του. Αυτός για τον Μπιμπισίδη τον Δημήτρη. Στο Γιώργο τον Μπιμπισίδη χάνει την μπάλα. Κερδίζουν όμως οι παίκτες με τον Αχτσίδη. Πολύ ωραίο η Ότι, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Ενώ κέρδισε την μπάλα ήταν ο Λαδάκης, ο οποίος κέρδισε την μπάλα, αλλά... Και τώρα Κουκουρώνας. Έχει μέτρα μπροστά του για τον Ξανθόπουλο. Ξανθόπουλος. Κουκουρώνας διώχνει από Παπαζαχαρίας. Μπιμπισίδης Γιώργος αλλάζει για τον Δημητρακόπουλο. Ο Μάτζιος. Χιντασέλη. Δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τώρα ο Χιντασέλη. Κερδίζει ο Βιτλής. Διώχνει την μπάλα εκεί. Επεμβαίνει πολύ ωραία. Ο Σικαλιάς έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πεσμένος στην προσπάθειά του αυτή ο παίκτης της Καρδίας. Τώρα πως χτύπησε, τέλος πάντων, είναι στο έδαφος, πιάνει το λαιμό του μάλλον στην προσπάθεια αυτή να μπει. Σηκώνεται αργά αργά ο Αχτσίδης. Έπιανε το λαιμό του, ίσως στην προσπάθεια αυτή κάπου χτύπησε εκεί. Πλάγιο από την Καρδία, η οποία γυρίζει ποτικά την μπάλα στον τερματοφύλακα της Δόξης, το Σικαλιά. Αυτός τον Παπά Ζαχάρια με τα χέρια. Ρεβιθόπουλος. Μπουσινάκης. Πολύ ωραία. Μπουσινάκης. Μπουσινάκης μπαίνει μες στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα. Εκεί είναι ο Δουκάκης, σουτ του Δουκάκη και γκολ. Μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι, ήταν ο Δουκάκης ο οποίος με σιρτό σουτ δεν αφήνει περιθώρια και ανεβάζει το σκορ των τερμάτων στο 3-0. Ακριβώς είναι στο 7ο λεπτό της επανάληψης, στο 52 δηλαδή, και ο Δουκάκης συμπληρώνει το 3-0. Το προσωπικό του γκολ. Έτσι αρχίζει και ανεβαίνει ο δείκτης των τερμάτων. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε η Δόξα να παίξει περισσότερα, πιο ελεύθερα, να δείξει κάτι παραπάνω, θέαμα, το οποίο περιμένει ο περισσότερο κόσμος μετά το 3-0. 3-0 λοιπόν στο 52ο λεπτό της συνάντησης. Αχτσίδης, Ρεβιθόπουλος και βγάζει την πλάγια, πλάγιο. Κουκουρώνας. Η Ότι κερδίζει, μπαίνει όμως στη φάση ο Χιντασέλη. Κρατάει την μπάλα μέσα στο γήπεδο ο Κουκουρώνας. Κουκουρώνας επιχειρεί, γυρίζει μπάλα, κερδίζουν. Αποκρούει όπως όπως ο Λαδάκης και η μπάλα πλάγιο για τη Δόξα. Αργά-αργά ο Ρεβιθόπουλος να εκτελέσει το πλάγιο. Ρεβιθόπουλος για Μπουσινάκη. Πλάγιο. Πλάγιο και πάλι για τη Δόξα. Ήταν η επέμβαση του Μπιμπιστή του Γιώργου πάνω στο Μπουσινάκη. Μπάλα όμως είναι, χρεώνεται με πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας. Μπουσινάκης κεφαλιά και όμως δεν υπάρχει κάποιος της Δόξας. Κατεβάζεται στο είδος η μπάλα ο Ξανθόπουλος. Διώχνει ο Παπαζαχαρίας. Ιγκόρ, Δουκάκης, με το στήθος ο Ιγκόρ, προλαβαίνει όμως και κόβει ο προστιγμήν ο Μπιμπισίδης. Μπαίνει στη φάση και ο Αχτσίδης διώχνει, Ρεβιθόπουλος κατεβάζει. Λαδάκης αφήνει την μπάλα εκεί, όμως η μπάλα πλάγιο για την Καρδία.
στο πλάγιο αρχηγός της Καρδίας, ο Κουκουρώνας. Πλάγιο για τη δόξα αυτή τη φορά. Ο Ρεβιθόπουλος. Ιγκόρ γυρίζει πίσω στον Ρεβιθόπουλο. Μακρινή παλιά, εκεί όμως είναι μόνο για τον τερματοφύλακα τον Φαρμάκη. Από ό,τι βλέπω, ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή ο κύριος Αλεξόπουλος για την ομάδα της Καρδίας. Ρεβιθόπουλος, πολύ ωραία για τον Λαδάκη. Ρεβιθόπουλος για τον Μουσινάκη. Μουσινάκης, Ρεβιθόπουλος. Ιώτη, Ιώτη κατεβάζει, Ιώτη. Λάθος όμως, κόβει ο Χιντασέλη και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Κόβει πολύ ωραία ο Παπαζαχαρίας. Παπαζαχαρίας, Μουσινάκης. Αυτός πίσω στο Ρεβιθόπουλο. Λαδάκης στο Μεκτσιάν. Αυτό στο Βιτλί, παρακινδυνευμένο. Επέμβαση όμως προς Κινητόπουλο. Βρίσκει τον Βιτλί, ο οποίος είναι στο έδαφος. Και κόκκινη πάρτα, συγγνώμη, κίτρινη κάρτα για τον Προσκυνητόπουλο. Ήταν πολύ βίαιο το μαρκάρισμά του. Βρήκε τον παίχτη της, τον, της δόξας. Ευτυχώς σηκώθηκε. Ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα για την ομάδα της Καρδίας και η δεύτερη του αγώνα. Από ό,τι βλέπουμε τώρα θα γίνει και η δεύτερη μάλλον αλλαγή για τους προσκυνητές. Για τους Καρδίας, συγγνώμη. Δόξα, δόξα, τον μπερδέψαμε. Από ό,τι βλέπω φεύγει ο Ξανθόπουλος. Αρκετά δραστήριος, δεν μπορώ να πω. Για την ομάδα της Καρδίας. Και μπαίνει ο Κωνσταντινίδης με το νούμερο 13. Είναι η δεύτερη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Κερδίζει και το κόρνερ τώρα η δόξα από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της δόξας. Έχουμε συμπληρώσει το 10ο λεπτό της επανάληψης, το 3-0 εδώ στο γήπεδο της δόξας. Ζητάει τους παίκτες να μην υπάρχουν αυτά τα σμπροξήματα μέσα στην περιοχή, όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Εκτελείται, διώχνουν οι παίκτες Καρδίας και τώρα με τον Αχτσίδης για τον Κουλιούδη. Προσπαθούν και κερδίζει παίκτες και τώρα νέο πλάγιο. Οι παίκτες προσπάθησαν να βγουν στην αντεπίθεση, όμως κόβει ο Μάτζιος, ο οποίος βγάζει σε πλάγιο. Βιτλής είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Ιώτη, Βιτλής και πάλι Βιτλής. Αποφεύγει και το διαιτή, αλλά δεν απέφυγε τον αμυντικό της Καρδίας. Λάθος όμως από τους παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας. Και τώρα Βιτλής. Ιώτη. Ιώτη γυρίζει πίσω στο Λαδάκι. Αυτό στο Κριτσιάν. Μεγάλη παλιά για τον Ιγκόρ, αλλά πολύ ωραία ο Κουκουρώνας γυρίζει με κεφαλιά πίσω στον τερματοφύλακά του. Αυτός με τα χέρια για τον Μπιμπισίδη. Λέω λάθος από τους φιλοξενούμενους και πλάγιο. Λαδάκης πιο πίσω για τον Βιτλή. Δουκάκης. Βιτλής. Αυτός πιο πίσω στο Τσικαλιά. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Παπαζαχαρία. Ρεβιθόπουλος αποφεύγει προς στιγμή τον Αχτσίδη. Παπαζαχαρίας, Λαδάκης, Μικρτσιάν. Κυκλοφορία της μπάλας
Ζητάει μπάλα ο Βιτλής και παίρνει. Βιτλής. Ιώτη. Δουκάκης. Στριφογυρίζει μπάλα. Πολύ ωραία απέφυγε και το δεύτερο. Πολύ ωραία Δουκάκης. Δύο παίχτες. Και τώρα Βιτλής. Βιτλής. Μέσα στην περιοχή. Βιτλής. Βιτλής. Επιχειρεί το σουτ. Αλλά παρόλα αυτά χειροκροτείται για την ενέργειά του ο παίχτης της Δόξας, προσπάθησε να κάνει και το σουτ. Αν ήταν και καλό ή αν έμπαινε, τότε θα ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία ενέργεια από τον αμυντικό της Δόξας. Εκτελείται το πλάγιο, η μπάλα όμως έχει περάσει την πλάγια γραμμή. Πλάγιο για τη Δόξα, Μπουσινάκης γρήγορα για τον Πιδόνη, Πιδόνης για τον Ρεβιθόπουλο. Μπιμπισίδης Γιώργος διώχνει και πιο πέρα ο Μπιμπισίδης ο Δημήτρης γυρίζει τον τερματοφύλακά του. Δημητρακόπουλος για το Χιντασέλη, κερδίζει ο Λαδάκης. Βιτλής αλλάζει για τον Μικρτσιάν, αυτός για τον Ιώτη. Παράλληλη σέντρα, Μπουσινάκης κερδίζει κεφαλιά αλλά δεν είναι τόσο δυνατή, δεν ενοχλεί τον τερματοφύλακα, ο οποίος αν ενόχλητος θα λέγαμε μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια συνεχίζει το παιχνίδι και τώρα Χιντασέλη. Έχει μπροστά του το Λαδάκι. Γυρίζει πίσω στον BBC το Γιώργο. Πιο πίσω η μπάλα από το Μάτζικ στο τερματοφύλακα και αυτός αλλάζει για τον BBC το Δημήτρη. Έχει μπροστά του το Μπουσινάκι. Διώχνει ο Πιδόνης. Ο Μπουσινάκης προσπαθεί με γυριστή κεφαλιά να βρει τον Πιδόνη, αλλά βγαίνει έγκυρα ο τερματοφύλακας. Συνέχεια στο παιχνίδι, Χιντασέλη. Τον κυνηγάει ο Λαδάκης. Ρεβιθόπουλος προς στιγμή προσπάθησε να κοντρολάρει, η μπάλα όμως θα λέγει σε πλάγιο. Κουκουρόλας. Υπάρχει κάποιος παίκτης της Δόξης πεσμένος, ίσως από την υπερένταση. Πρέπει να είναι ο Χρυσόστομος ο Ρεβιθόπουλος. Δέκατο έβδομο λεπτό της επανάληψης, το 3-0 παραμένει, χάρη στα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο του Ιγκόρ και ένα του Δουκάκη στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα της Καρδίας, η οποία δεν φάνηκε και πολύ επιθετικά, δεν απείλησε δηλαδή την αιστεία της Δόξας, δεν δημιούργησε κάποια φάση η οποία να θύμιζε γκολ. Παρ' όλα αυτά είναι μια ομάδα η οποία τρέχει μέσα στο γήπεδο, γυμνασμένη, προσπαθεί για το καλύτερο. Είναι οι ομάδες οι οποίες κτίζουν μάλλον το μέλλον, μια που δεν υπάρχει τώρα ο υποβασμός. Ήδη μια ομάδα η οποία έχει αποχωρήσει είναι αυτή που έπεσε. Οπότε όλες οι ομάδες αυτές που δεν έχουν τον πρωταθλητισμό, δεν στοχεύουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν ομάδες για του χρόνου να σταθούν πολύ καλά. Και τώρα δυνατή από τον Ιγκόρ, η οποία είναι απευθείας πλάγιο. Κουκουρώνα στο πλάγιο. Πίσω για τον BBC το Δημήτρη, αυτός αλλάζει για τον Μάτζιο. BBC της Δημήτρης. Δημητρακόπουλος αλλάζει για τον Ακτίδη. Παραλίγο το λάθος. Μπορεί να διώχνει βέβαια προς στιγμή ο Λαδάκης, μπάλα όμως δεν υπάρχει κάποιος παίχτης της Δόξας και καταλήγει στον τερματοφύλακα. Αυτός με τα πόδια για τον Μπιμπισίδη, το Δημήτρη. Δημητρακόπουλος αλλάζει για το Μάτζιο. Για τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης πλάγιο όμως δεν μπορεί να συγκαθίσει την μπάλα, η οποία καταλήγει σε πλάγιο.
Βιτλής ο παίκτης που θα εκτελέσει το πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας από την επέμβαση του Βιτλή. Διώχνει από Παπαζαχαρίας, εκεί υπάρχει μόνο η Γκόρ από πλευράς Δόξας. Κατεβάζει όμως πολύ ωραία ο Μπιμπισίδης ο Δημήτρης, αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρώνα. Κουκουρώνας έχει για τον Αξίδη, πάλι Κουκουρώνας προσπάθησε να βρει κάποιο συμπαίκτο και βγαίνει ο Παπαζαχαρίας. Η μπάλα πριν περάσει και τη βγάζει σε κόρνερ, δεν προλάβει μάλλον. Δεν πρόλαβε ο πρώτος βοηθός, ο κύριος Μινιδάκης, δείχνει το σημείο του κόρνερ. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει ο Δημητρακόπουλος από αριστερά, όπως απαιτείται η ομάδα της Καρδίας. Όλοι σχεδόν οι παίκτες της Δόξας μέσα στην περιοχή. Εκτελείται, διώχνουμε κεφαλιά, νέα κεφαλιά, Βιτλής, Ιώτη, Δουκάκης και τώρα μπαίνει στη φάση ο Πιδώνης. Πιδώνης για τον Ιώτη. Δουκάκης ζητάει μπαλιά ο Ιγκόρ, αλλά κατάφερε να συγκρατήσει πριν φτάσει σε αυτόν ο Κουκουρώνας. Και τώρα μπαίνει ο Ρεβιθόπουλος, ο οποίος κερδίζει και ένα πλάγιο περίπου στο σημείο του κόρνερ. Εάν η σέντρα δεν έφτανε στον Ιγκόρ, σίγουρα τα πράγματα μπορεί να ήταν και διαφορετικά. Τώρα ένα πλάγιο που κέρδισε η ομάδα της Δόξας με τον Ρεβιθόπουλο. Δεν βιάζει το παίκτη της δραμηνής ομάδας, εκτελείται τώρα. Υπάρχει ένας τραυματισμός, έπεσε στο έδαφος, ο οποίος θα λέγαμε περισσότερο ήταν η φωνή, εν πάση περιπτώσει. Είναι ο Μπιμπισίδης ο Γιώργος στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Ιγκόρ. Η φωνή που έβγαλε ίσως ήταν περισσότερο από ότι σηκώθηκε αμέσως. Το δίνουν τα χέρια και οι δύο παίκτες. Εντάξει, δεν συνέβη τίποτα σπουδαίο. Κατά λάθος θα ήτανε. Παπαζαχαρίας κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Μικρισιάν διώχνει. Νέα κεφαλιά. Μικρισιάν και πάλι για τον Πιδώνη. Χάνει την μπάλα ο Δουκάκης. Βιτλής κερδίζει και χειροκροτείται. Δουκάκης στριφογυρίζει, μακρινή μπαλιά για τον Ιγκόρ. Εκεί όμως βγαίνει ο τραυματοφυλάκης, πολύ δυνατή, πολύ ωραία το προσπάθησε για τον Ιγκόρ. Την μπαλιά όμως βγήκε ο τραυματοφυλάκης, ήταν δυνατή και μπλόκαρε την μπάλα. Στριφογυρίζει ο παίκτης ο Μπιμπισίδης, ψάχνει κάποιο συμπαίκτου. Βιτλής πρώτος, διώχνει, βγαίνει ο Μικριστιάν. Δυνατό βολιά από τη Σιγκαλιά στα χέρια του τερματοφύλακα του Φαρμάκη. Πρώτη κεφαλιά από τον Δουκάκη, Βιτλής και πάλι. Προσκυνητόπουλος, μονομαχή, Χιντασέλη, κόβει πολύ ωραία ο Μικριτσιάν. Λαδάκης, επέμβαση από το Βιτλή και πλάγιο. Το πλάγιο εκτελείται στον Λαδάκη, αυτός και πάλι στον Βιτλή, νέο πλάγιο. Βιτλής. Δουκάκι, δυνατή η μπαλιά, εκεί όμως δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας. Πρώτη κεφαλιά από το Λαδάκι,
Δουκάκης προσπαθεί να βρει τον Ιγκόρ. Εκεί κόβει προς στιγμή ο Κουκουρώνας. Μπουσινάκης κερδίζει. Μπουσινάκης αποφεύγει τον Κουρώνα. Χρεώνεται με φάουλα επέμβαση αυτή από τον αρχηγό της Καρδίας. Διαμαρτύρεται έντονα στον επόπτη. Και μάλιστα τώρα δέχεται και την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή, ο αρχηγός της ομάδος της Καρδίας, ο Κουκουρώνας. Δεύτερη κίτρινη κάρτα για την ομάδα της, τη φιλοξενόμενη ομάδα. Τρεις συνολικά οι κάρτες, μία στον Καρλόπουλο και δύο στους φιλοξενόμενους, στον Προσκυνητόπουλο και στον Κουκουρώνα. Στο φάουλ ο Ιώτη, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά σήμερα στο χώρο του κέντρου, μαζί με τον Πινδόνη. Ιώτη εκτελεί, διώχνουν προς στιγμή οι παίκτες της Καρδίας, προσπαθεί ο Λαδάκης να περάσει την μπάλα, όμως αυτή βρίσκει επάνω στον Μάτσιο και καταλήγει σε πλάγιο. Έχουμε τώρα την αλλαγή, δεύτερη αλλαγή για τη Δόξα. Η πρώτη ήταν αναγκαστική. Η δεύτερη αλλαγή, αποχωρεί ο Δουκάκης. Ο σκόρε του τρίτο τέρματος και παίρνει ο Παναγιωτούδης με το νούμερο 16. Παναγιωτούδης στην πρώτη επαφή με την μπάλα, γυρίζει πίσω στον Μικρτσιάν, στον Λαδάκη, αλλάζουν την μπάλα και τώρα ο Παπαζαχαρίας με τον Ρεβιθόπουλο βρίσκει τον Αχτσίδη και πλάγιο για τη Δόξα. Λαδάκης, Μικρτσιάν, Βιτλής, Πιδώνης, δυνατή παλιά όμως. Πολύ ωραίος συνδυασμός, αλλά ήταν αρκετά δυνατή η παλιά από μέρος του Πινδόνη. Δεν κατάφερε ο Ιώτη να συγκρατήσει και κατέληξε out. Έτσι λοιπόν η Δόξα έκανε και τη δεύτερη αλλαγή της. Βιτλής πρώτος στην κεφαλιά, Πινδόνης πίσω, Παπαζαχαρίας κατεβάζει με το στήθος, Ρεβιθόπουλος. Μπουσινάκης ζητάει ο Παναγιωτούδης, αλλάζει για το Μικρτσιάν. Παναγιωτούδης, Μικρτσιάν, Βιτλής και πάλι πίσω. Δουκάκης γυρίζει και αυτός, Μικρτσιάν, αλλάζουν τις παίχτες, άλλα η μπάλα, πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα η ομάδα της Καρδίας, η οποία, όπως είπαμε και στην αρχή, εκτός έδρας έχει δύο νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο και τέσσερις ήττες. Ίσως αυτή να είναι και η σκάτω σκόρ, είναι πολύ δύσκολο, θα πεις πριν το τέλος δεν μπορεί να πεις τίποτα, αλλά πάση περιπτώσει είναι ομάδα, θα λέγαμε, της περισσότερο της ισοπαλίας, έχει μετά την Ορφέα Ξάνθης περισσότερες ισοπαλίες του ομίλου. Ρεβιθόπουλος, Λαδάκης, Βιτλής, Παναγιωτούδης, πολύ ωραία για το Ρεβιθόπουλο, τη σέντρα, διώχνει προς στιγμή ο Φαρμάκης, η μπάλα δεν βγαίνει έξω, γυρίζει στον τερματοφυλάκα μετά από τη σέντρα που προσπάθησε να κάνει ο Ιώτη στον τερματοφύλακα της φιλοξενούμενης ομάδας.
Ιμπισίδης για τον Κωνσταντινίδη, πλάγιο από την επέμβαση του Λαδάκη. Κουκουρώνας και πάλι Κουκουρώνας κρατάει την μπάλα. Λαδάκης μπαίνει στη φάση. Λαδάκης, Μιμπισίδης Δημήτρης γυρίζει για τον Μάτσιο, αυτός πίσω στον τερματοφύλακά του. Δεν βιάζεται ο τερματοφύλακας της Καρδίας. Εκεί πολύ ωραία μπαίνει στη φάση ο Ιώτη και αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο για την ομάδα της Δόξας. Τρίτη αλλαγή τώρα, δεύτερη συγγνώμη αλλαγή για την ομάδα της φιλοξενούμενης ομάδας της Καρδίας. Φεύγει ο Δημητρακόπουλος, αλλάζει τακτική μάλλον ο προπονητής, θέλει να δοκιμάσει και τους άλλους παίκτες σίγουρα. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα την Καρδία. Πινδώνης πίσω, αλλαγή ο Ρεβιθόπουλος, Μπουσινάκης, Παναγιωτούδης. Παναγιωτούδης καρτάει την μπάλα. Πινδώνης, Παναγιωτούδης πάλι. Λαδάκης, Ιώτη. Λαδάκης, Βιτλής, επιχειρεί τη σέντρα, διώχνει προς στιγμή ο Μπιμπιτσίδης, η μπάλα στο Μπουσινάκη, Ρεβιθόπουλος προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, κοντράρει όμως επάνω στον Αχτσίδη και πάλι Παναγιωτούδης κερδίζει, Ρεβιθόπουλος. Χιντασέλη μονομαχή με τον Παναγιωτούδη, κερδίζει την μπάλα και κερδίζει φάουλ η ομάδα της, της Καρδίας. Εκτελείται γρήγορα από τον Κουκουρώνα στον Χιντασέλη, αυτός αλλάζει για τον Αχτσίδη και τώρα Κουκουρώνας για τον Αχτσίδη, δραστήριος παίκτης και αυτός ο Αχτσίδης, διώχνει προς στιγμή ο Παπαζαχαρίας, Χιντασέλη, δεν μπορεί να περάσει από τον Παναγιωτούδη. Διώχνει ο Ρεβιθόπουλος για τον Ιγκόρ και είναι μόνος του Ιγκόρ. Απέναντι είναι ο Ιώτη, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει τρεις παίκτες. Είναι κάπως δύσκολο, δεν τα καταφέρνει. Μονομαχία όμως. Κουκουρώνας αλλάζει για τον Κουλιούδη. Αυτός πιο δεξιά. Επέμβαση όμως από τον Ιώτη, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και γυρίζει στο Βιτλή. Βιτλής κρατάει πίσω στον Πιδόνι. Αλλαγή για τον Παπαζαχαρία. Παναγιωτούδης, Ρεβιθόπουλος, Μπουσινάκης. Παναγιωτούδης, Ρεβιθόπουλος. Προσπάθησα να παίξω το 1-2 και το παίξαμε μέχρι που η μπάλα χτύπησε επάνω στον BBC τον Γιώργο και βγήκε σε πλάγιο. Και τώρα Λαδάκης για τον Πιδόνι. Offside από την απόδειξη του δεύτερου βοηθού του Δεδονάκη. Παραλείψα να σας πούμε ότι στη θέση του Δημητρακόπουλου μπήκε ο Τοπαλίδης με το νούμερο 14 όταν έγινε η αλλαγή πριν από λίγο. Τώρα βλέπω ετοιμάζεται και άλλη αλλαγή από πλευράς Δόξη, τρίτη αλλαγή. Ναι, πράγματι αυτή τη στιγμή. Α, βγαίνει ο Ιγκόρ. Βγαίνει ο παίκτης μετά ο σκόρ των δύο τερμάτων. Χειροκροτείται από τους φιλάθλους για την επιτυχία του αυτή. Και μπαίνει ο Μαρκόπουλος στη θέση του Ιγκόρ με το νούμερο 13. Παπαζαχαρίας, Λαδάκης,
Μπουσινάκης. Μαρκόπουλος κρατάει την μπάλα, βρίσκει τον Μπουσινάκη. Μπουσινάκης βλέπει τον Μπινδόνη, κεφαλιά του Μπινδόνη. Άτσαλο το πέσιμο από τον τερματοφύλακα. Ευτυχώς που δεν χτύπησε ο Μπινδόνης, όμως η μπάλα καταλήγει out. Δεν έπιασε καλή κεφαλιά ο Μπινδόνης, πολύ ωραία τον βρήκε, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε out. Λαδάκης αφήνει την μπάλα να καταλήξει πλάγιο. Βιτλής εκτελεί για τον Παναγιωτούδη. Παναγιωτούδης. Πιδώνης. Αλλαγή για τον Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος έχει χώρο μπροστά. Ρεβιθόπουλος. Μπουσινάκης. Σέντρα, κόβουν οι παίχτες. Διώχνει ο Χιντασέλη όπως όπως. Τώρα προσπαθεί να... Δεν τα καταφέρνει όμως η μπάλα. Γυρίζει τον τερματοφύλακα. Υπάρχει κάποιος πεσμένος. Πρέπει να είναι ο Μάτζικος μάλλον. Από πλευράς καρδίας την προσπάθεια. Ίσως τραυμοπάτησε. Πιάνει το πόδι του. 10 λεπτά πριν τη λήξη του κανονικού αγώνα. Και η Δόξα προηγείται με 3-0, χάρη στα γκολ του Ιγκόρ, 2 το γκολ και 1 το Δοκάκι. Έχουν γίνει 2 και οι 3 αλλαγές από πλευράς Δόξας, 2 από πλευράς Καρδίας. Είναι πράγματι ο Μάτζιος, ο οποίος βγαίνει έξω γιατί περάσει το χρονικό διάστημα που χρειάζεται να ξαναμπεί. Εκτελείται το πλάγιο και ο Σικαλιάς για τον Παναγιωτούδη. Λαδάκης γυρίζει. Βιτλής, Λαδάκης. Πιδώνης. Μπουσινάκης. Κατάφερε ο Παναγιωτούδης να αποφύγει. Δεν κατάφερε από τον Αχτσίδη. Αχτσίδης. Γύρισε την μπάλα ο Κωνσταντινίδης, όμως η μπάλα έδιωξαν οι παίκτες της Δόξης σε πλάγιο. Κουκουρώνας. Πρώτη κεφαλιά από τον Μπουσινάκη, από Μπαζαχαρίας και τώρα ο Λαδάκης. Πολύ ωραία για τον Μαρκόπουλο. Μαρκόπουλος προσπαθεί να μπει μόνος του, μπαίνει ανάμεσα από δύο, κάνει και το σουτ. Προσπάθησε στην κενή εστία όπως έμπαινε ο... πρέπει να ήταν μάλλον ο Παναγιωτούδης, όχι ο Ιώτης, συγγνώμη, αλλά η προβολή που έκανε ήταν αρκετά δυνατό το σουτ και δεν το βρήκε όπως ήθελε ο Ιώτη και έτσι η μπάλα πέρασε out. Και τώρα ένα offside. Ο παίκτης Κωνσταντινίδης για την Καρδία. Ήταν μια προσπάθεια η οποία ήταν και σουτ και σέντρα από πλευράς Μαρκόπουλου. Μπήκε μόνος του, απέφυγε δύο αντιπάλους. Όμως η μπάλα δεν την πρόλαβε ότι να πάρει και αυτός το χρήσμα στο σημερινό αγώνα του σκόρερ. Λαδάκης. Μικρτσιάν. Πιδώνης πίσω στο Λαδάκη. Και πάλι Παναγιωτούδης. Βιτλής, πολύ ωραία που φεύγει το Χιντασέλη. Παναγιωτούδης αλλάζει το παιχνίδι για τον Παπαζαχαρία. Παπαζαχαρίας στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίκτη. Παναγιωτούδης κάθε την παλιά για τον Μαρκόπουλο. Υπάρχει ένα χτύπημα από μέρος του στον παίκτη της Δόξης, σηκώθηκε όμως και συνεχίζει. Παπαζαχαρίας την πρώτη κεφαλιά. Κερδίζει ο Κουκουρώνας, ο οποίος γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Μπιμπισίδης Δημήτρης. Αχτσίδης κερδίζει την πρώτη κεφαλιά. Κερδίζει και το φάουλ. Κουκουρώνας. Μπιμπισίδης.
Χιντασέλη κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να μπει ο Προσκυνητόπουλος. Διώχνει όμως ο Δουκάκης. Μπάλα πλάγια για τη Δόξα. Βιτλής. Βιτλής. Λαδάκης. Και πάλι Βιτλής. Πουσινάκης δεν τα καταφέρει να πιάσει κεφαλιά. Κερδίζει τώρα με τον... Ζητάει από εδώ ο Ρεβιθόπουλος, λάθος μεταβίβαση. Η μπάλα εκεί που πάει δεν είναι κανείς από τη Δόξα, από τους παίκτες Δόξας. Η μπαλιά του Λαδάκη βγήκε απευθείας πλάγιο. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τη Δόξα. Βιτλής. Παναγιωτούδης, Βιτλής. Ιώτη, πλάγιο και πάλι για τη Δόξα. Βιτλής το πλάγιο για τον Ιώτη. Μαρκόπουλος αλλάζει, πολύ ωραία για τον Μπουσινάκη. Μπουσινάκης έχει δίπλα του τον Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος στη σέντρα. Γυριστή κεφαλιά από τον Πιδόνι, όμως η μπάλα απευθείας out. Κάτι μας θύμισε αυτή η φάση, η κεφαλιά του Πιδόνι στον αγώνα με τις Καβάλας. Ο Πιδόνις, ο οποίος λύτωρε στη Δόξα έστω και στο 93 με την κεφαλιά, χρειάζοντας την νίκη στη Δόξα. Κουλιούρης γυρίζει την μπάλα πίσω και πάλι Κουλιούρης. Κολιούδης τώρα διώχνει. Βιτλής. Παναγιωτούδης. Μαρκόπουλος. Μικρισιάν διώχνει σε πλάγιο. Προλαβαίνει την μπάλα ο Ιώτη για το Βιτλή. Μαρκόπουλος. Χάνει όμως την μπάλα. Ρεβιθόπουλος εκμεταλλεύεται το λάθος. Παναγιωτούδης και πάλι Ρεβιθόπουλος. Με μία για τον Μπουσινάκη. Λαδάκης. Βιτλής. Μαρκόπουλος. Μπουσινάκης. Για το Ρεβιθόπουλο. Ρεβιθόπουλος, Μπουσινάκης. Λαδάκης για το Μαρκόπουλο. Αυτός πολύ αβρίσκει το σάκι του Πιδόνι. Εκεί όμως κόβει ο, πρέπει να ήταν ο Πιψίδης. Απομακρύνουν οι παίχτες τώρα. Χιντασέλη. Χιντασέλη κερδίζει για το φάουλ από την επέμβαση του Παπαζαχαρία. Σωστά. Κουκουρώνας. Αχτσίδης, Κουκουρώνας αλλάζουν την μπάλα. Πίσω ο τελευταίος για τον Μπιμπισίδη. Αυτός αλλάζει για τον Μάτζιο. Αυτός πιο πίσω για τον τερματοφύλακά του, το Φαρμάκι. Φαρμάκης. Εκεί όμως πάει μπάλα, είναι απευθείας πλάγιο. Ακριβώς στον χώρο του κέντρου, στη γραμμή του κέντρου. 2 λεπτά περίπου για τη λήξη του αγώνα. Το 3-0 παραμένει. Ένα σκορ που θύμισε τον πρώτο αγώνα, όπου η Δόξα και εκεί μέσα στην καρδία κέρδισε με 3-0. Εκτελεί γρήγορα ο Ρεβιθόπουλος, αλλάζοντα το παιχνίδι για τον Ιώτη. Με 3-0 φυσικά έχει κερδίσει, λέω, και μέσα στην καρδία η Δόξα. 3-0 και σήμερα. Λαδάκης, Παναγιωτούδης πίσω την μπάλα για τον Παπαζαχαρία. Ρεβιθόπουλος.
λάθος μεταβίβαση και πλάγιο, αλλά και λάθος από πλευράς καρδίας. Πλάγιο για την, με τον Ρεβιθόπουλο, Παναγιωτούδης. Ρεβιθόπουλος, λάθος από τον Ρεβιθόπουλο. Προσκυνητόπουλος, αλλάζει το παιχνίδι. Επιχείρει το σουτ. Πρέπει να ήταν ο Κωνσταντινίδης, μακρινό σουτ, αλλά αρκετά μέτρα πάνω από την εστία του Σικαλιά. Σίγουρα όλοι περιμένουν τη λήξη του αγώνα. Το σκορ έχει διαμορφωθεί, είναι περίπου ακριβώς στο 45ο λεπτό της συνάντησης. Ένα σκορ δίκαιο για την Δόξα. Παναγιωτούδης, κεφαλιά, ο Ποσόπος, Χιντασέλη κατεβάζει την μπάλα, Αχτσίδης μπαίνει ο Μουσινάκης στη φάση και πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας. Κουκουρώνας εκτελεί για τον Αχτσίδη. Μπιμπισίδης Γιώργος αλλάζει το παιχνίδι για τον Μάτζιο. Μάτζιος για τον Προσκυνητόπουλο. Κερδίζει ο Ιώτη. Ιώτη μεγάλη παλιά για τον Μαρκόπουλο. Χάνει την μπάλα, μπαίνει όμως στη φάση και ο Μουσινάκης. Μουσινάκης έχει μπροστά τον διαιτητή και σφυρίζει φάουλ. Τώρα για ποιον, για τον διαιτητή ή για τον παίκτη? Εν πάση περιπτώσει κερδίζει το φάουλ η Δόξα. Παναγιωτούδης, Παναγιωτούδης. Μουσινάκης αφήνει για τον Βιτλή. Ίσως είναι από τις τελευταία φάση του αγώνα. Μουσινάκης κρατάει, πηδώνεις. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Ρεβιθόπουλο. Κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Παράλληλη σέντρα. Πρώτου Μαρκόπουλου διώχνει ο Μπιμπισίδης ο Δημήτρης. Περίμενε ο Μαρκόπουλος έτοιμος να κερδίσει την μπάλα ή με κεφαλιά, τέλος πάντων κάτι αξιοσημείωτο σίγουρα εκεί πέρα. Ήταν μόνος το Μαρκόπουλος. Ιώτη πηδώνεις πίσω. Παπαζαχαρίας, Ρεβιθόπουλος, Παναγιωτούδης, Μαρκόπουλος, Μουσινάκης, Μουσινάκης, πλάγιο για την ομάδα της Καρδίας από τον Κουκουρώνα, εκείνος τον Μπιμπισίδη. Πίσω η μπάλα για τον Μάτζιο και πιο πίσω για τον τερματοφύλακα. Το Φαρμάκι, Φαρμάκης βγάζει τη μάλα πλάγιο. Χωρίς βέβαια να υπάρχει ποιήση, αλλά Μαρκόπουλος. Σάκης πηδώνει μέσα στην περιοχή. Καταφέρει και τον κερδίζει την μπάλα ο Βιτσίδης, ο Γιώργος. Και τώρα ο διαιτητής, ο κύριος Κιγιτζής του Δέσμου Θράκης φρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει τη Δόξα νικήτρια με σκορ 3-0. Σκορ που προηγήθηκε ο Ιγκόρ στο 5ο λεπτό. Στο 40 ο ίδιος παίκτης έκανε το 2-0. Ενώ στο 52ο λεπτό ο Δουκάκης διαμόρφωσε το τελικό 3-0.